Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης, ο ομολογητής. Έζησε κατά τον 8ο αιώνα, επί Λέοντος Τρίτου του Ισαύρου. Διακρίθηκε σαν γενναίος της πίστης στρατιώτης και υπέρμαχος. Δεν έθαψε τον εαυτό του στη μόνωση του κελιού του, αλλά από εκεί ορμόμενος έδινε τη μάχη στις κρίσιμες περιστάσεις και μέσα στο κοινωνικό στάδιο, πάντα με θάρρος, υπέρ της ορθόδοξης αλήθειας. Ενθαρρυνόμενος βέβαια από τη φωνή του Θεού που λέει «Ανδρίζου και ίσχυε, μη φοβού, μη δε πτωηθείς». Δηλαδή, προχώρη με αποφασιστικότητα σαν γενναίος άνδρας και έχε θάρρος, μη φοβηθείς και μη δηλιάσεις. Προπάντων ο Προκόπιος διέπρεψε στον έλεγχο κατά των αιρετικών μονοφυσιτών. Επίσης, υποστήριξε την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Επειδή ο Λέωνο Ίσαυρος ήταν σφοδρός οικονομάχος, προέβησε διωγμούς και βασανιστήρια εναντίον των φίλων των εικόνων. Σε αυτούς τους διωγμούς ο Προκόπιος επισφράγισε τις πεποιθήσεις του υπέρ των εικόνων με τα πολλά του παθήματα. Η μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου του Ομολογητού τιμάται από την Εκκλησία μας στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Γελάσιος ο Μήμος ο Ηθοποιός. Αυτός, αφού αναπαράστησε το Άγιο Βάπτισμα, βαπτίστηκε αληθινά, ομολόγησε τον Χριστό και μαρτύρησε διαξήφους.